знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут, я знаю, где они работают, я знаю их настоящие имена, я знаю их поддельные имена. У меня есть их фотографии. Εντονότατες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του Αλεξέη Ναβάλνη. Από το Λονδίνο και την Αργεντινή ως την Αγία Πετρούπολη και τον Καναδά, χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν δρόμους σε κεντρικές πρωτεύουσες για να αποτείνουν φόρο τιμής στον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης. Μπροστά από την πρεσβεία της Ρωσίας στην καρδιά του Ηνωμένου Βασιλείου, πολίτες αφήνουν λουλούδια και ανάβουν κεριά σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο. He was our symbol. He was very, very important. And I even, like, I still processing it. I can't believe this happened. Λουλούδια, κεριά και μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ναβάλνη συνθέτουν το σκηνικό θρήνου στο Βερολίνο. Unabhängig von den politischen Ansichten von vielen Leuten, er war trotzdem ein Symbol für mögliche Veränderungen. Στη Μόσχα, αστυνομικοί συλλαμβάνουν διαδηλωτές. Είχαν πάει να αφήσουν λουλούδια στο μνημείο Σολοβέτσκι. Οι ρωσικές αρχές συλλαμβάνουν και τη δημοσιογράφο του Rus News, Γιούλια Πέτροβα, επειδή βιντεοσκόπησε τις συλλήψεις. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έξω από τη ρωσική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και το προξενείο στη Νέα Υόρκη, οι διαδηλωτές υψώνουν τις φωνές τους εναντίον του Πούτιν. Ναβάλνη was murdered today. So we want to show the world that many Russians are extremely angry and upset about the Putin regime. Η Δύση δείχνει τη Ρωσία ως μόνη υπεύθυνη για το θάνατο του Ναβάλνη και βάζει στο στόχαστρο τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death. Putin is responsible. What has happened to Navalny is yet more proof of Putin's brutality. No one should be fooled, not in Russia, not at home, not anywhere in the world. Με το Κρεμλίνο να χαρακτηρίζει υπερβολικές τις διεθνείς αντιδράσεις. Για τη Ρωσία ήταν προβοκάτορας και πράκτορας ξένων συμφερόντων, τουλάχιστον για την επίσημη κυβέρνηση της Ρωσίας και για μια μεγάλη πλειονότητα της ρωσικής κοινής γνώμης. Λονδίνο και Ηνωμένα Έθνη καλούν τις ρωσικές αρχές να διεξάγουν μια ολοκληρωμένη και διαφανή έρευνα. Πολιτικό убийство, которое обязательно будет расследовано, и организатор этого убийства Владимир Путин и никто иной. Στον απόϊχο της είδησης θανάτου του Ναβάλνη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φόντερ Λάιεν συναντήθηκε με τη σύζυγό του. I remember the last time.